Καλησπέρα. Θέλω να σου μιλήσω για ένα θέμα σοβαρό. Για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που έχω πάρει από μια νέα γυναίκα, η οποία ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και η δουλειά της έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μου έγραψε επί λέξη. Θέκλα, σε παροτρύνω να κάνεις ένα vlog με μια ανάλυση για το τι είναι βιασμός, λεκτικός, ψυχικός και σωματικός. Πολλοί έχουν μείνει στην εικόνα του βιασμού όπως τη βλέπουν σε ταινίες. Ένας άγνωστος μέσα στη νύχτα που παραμονεύει κάπου και επιτίθεται με σκοπό το βιασμό, ίσως και το φόνο. Βιασμός, ψυχικός βιασμός, λεκτικός βιασμός, σωματικός βιασμός σημαίνει χωρίς τη θέλησή σου να εξασκήσει βία κάποιος πάνω σου, είτε ψυχολογική βία, είτε λεκτική βία, είτε σεξουαλική βία. Ο βιασμός είναι έγκλημα. Συνιστά εγκληματική πράξη, ποινική πράξη, ποινικά κολάσιμη πράξη. Σε μία κοινωνία δημοκρατική, σε μία κοινωνία που υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε κανενός είδους έγκλημα προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η παραβίαση της ψυχής μας και του σώματός μας είναι μεμπτή από ίονδήποτε και αν προέρχεται. Είτε από τον πατέρα μας, είτε από τη μητέρα μας, είτε από τον σύντροφο μας, είτε από τη σύντροφο μας, είτε από τα παιδιά μας, είτε από τον συνεργάτη μας, είτε συνεργάτρια μας, συνεργάτηδα μας, είτε από τον προϊστάμενο μας ή την προϊστάμενο μας, είτε από οποιονδήποτε άνθρωπο στο περιβάλλον μας. Κανείς δεν δικαιούται να παραβιάζει τα όρια του σώματος και της ψυχής μας. Βιασμός δεν είναι μόνο εκείνη η εικόνα, όπως λέει πολύ ορθά η φίλη, που έχουμε δει σε ταινίες. Ότι περπατάει μια κοπέλα το βράδυ και παραμονεύει κάποιος πίσω από τους θάμνους και της επιτίθεται με σκοπό να τη βιάσει και να τη σκοτώσει ακόμη. Βιασμός μπορεί να επισυμβεί μέσα και σε ένα γάμο, όταν ένας από τους δύο συντρόφους, συνήθως ο άνδρας, εξαναγκάζει τον άλλο σύντροφο σε σεξουαλική πράξη παρά τη θέλησή του. Λεκτικός βιασμός υφίσταται όταν ένας άνθρωπος με τα λόγια του παραβιάζει την ψυχή του άλλου ανθρώπου, παραβιάζει την αυτοεκτίμηση του, παραβιάζει την ίδια του την ύπαρξη. Όλα τα είδη ψυχολογικού πολέμου συνιστούν βιασμό. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» που έχει κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2019 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», περιγράφω αναλυτικά τα περισσότερα είδη ψυχολογικού πολέμου. Και μέσα στο βιβλίο δεν υπάρχει ο όρος σεξουαλικός βιασμός. Υπάρχουν ένα σωρό άλλοι ψυχικοί βιασμοί. Όπως είναι το bullying, όπως είναι το mobbing, όπως είναι το stonewalling, όπως είναι το ghosting, όπως είναι το slut shaming, όπως είναι, ας το πω στα ελληνικά, όπως είναι ο εργασιακός εκφοβισμός, όπως είναι ο σχολικός εκφοβισμός, όπως είναι ο υποτιμητικός τρόπος ομιλίας προς άλλους ανθρώπους, όπως είναι το παραμύθιασμα και το να βγάζεις τον άλλο τρελό, όπως είναι το gaslighting για παράδειγμα, όπως είναι το να μην μιλάς στον άλλο και να του εξασκείς την τιμωρία της σιωπής, η πρόκληση ενοχών κλπ. Επίσης, λέει φίλη, δεν υπάρχει σχόλιο που να μην διαβάζεις, δεν υπάρχει κάποια δημοσίευση, κάποιο βίντεο που να μην διαβάζεις από κάτω χυδαία σχόλια από άνδρες σε γυναίκες. Περί γυναικείας τρομοκρατίας, ότι στον πλανήτη επικρατεί γυναικοκρατία, ότι οι γυναίκες ευνουχίζουν τους άνδρες που πλησιάζουν. Προφανώς και τα ανίδια υποκείμενα το πλησίασμα το έχουν αλλιώς τοποθετημένο στο μυαλό τους. Επίσης έγινε λόγος για μαζική επίθεση στο ανδρικό φύλο από κομπλεξικές γυναίκες, στα σχόλια εννοεί φίλοι, και μάλιστα με τη συμπαράσταση των λεσβιών. Ένα ρητορικό ερώτημα, ποιος είπε σε αυτά τα πρόσωπα πως οι ομοφιλόφιλες γυναίκες μισούν τους άνδρες, πρόκειται για ένα κοινωνικό στερεότυπο ότι οι ομοφιλόφιλες γυναίκες μισούν τους άνδρες.
Ο ψευτοαδρισμός αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων αυτό λέει, γιατί πολύ απλά δεν δέχονται πως υπάρχει γυναική ομοφιλοφιλία. Τους είναι αδιανόητο να υπάρχει σεξ χωρίς φαλό. Επίσης θα ήθελα να δώσεις ξανά έμφαση πως είναι τρομερά δύσκολο τα άτομα τα οποία έχουν κακοποιηθεί να αντιδράσουν στο σωστό χρόνο. Δεν υπάρχει σωστός χρόνος. Αλλά και να σημειωθεί πως η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση είναι τελείως διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο, άρα και οι αντιδράσεις διαφορετικές, άρα και η επούλωση των πληγών απαιτούν άλλο χρόνο, όπως και ο καθένας έχει ανάγκη από διαφορετική ψυχοθεραπεία. Ίσως και να χρειαστούν χρόνια ψυχοθεραπείας για να φτάσει το θύμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ίσως να μην φτάσει και ποτέ. Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική μου κλινική πείρα ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί τουλάχιστον 20 χρόνια με ζευγάρια και ενήλικες, ότι έχω συναντήσει πολύ συχνά γυναίκες μεγαλύτερες σε ηλικία, 50 ετών, 60 ετών, 70 ετών, 80 ετών, οι οποίες να έχουν σοβαρά ψυχολογικά θέματα, τα οποία να προέρχονται από σωματικό, απολεκτικό ή από ψυχικό βιασμό που έχουν δεχθεί στην παιδική τους ηλικία. Και 60 χρόνια μετά και 70 χρόνια μετά αυτός ο βιασμός να είναι παρόν και να τους δηλητηριάζει τη ζωή. Επίσης έχω συναντήσει και άνδρες, λιγότερο συχνά, αλλά έχω συναντήσει και άνδρες οι οποίοι έχουν υποστεί και σεξουαλικό βιασμό και ελεκτικό βιασμό στην παιδική τους ηλικία, στην πρώτη νεότητα, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να το ξεπεράσουν πολλά χρόνια μετά. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξεπεράσουν τη ζημιά που τους έχει γίνει με ένα βιασμό. Ποτέ. Κάποιοι άνθρωποι θα χρειαστεί να κάνουν χρόνια ψυχοθεραπεία για να βρουν τη δύναμη να αποθυματοποιηθούν, να σταματήσουν να νιώθουν ένοχοι για αυτό που τους συνέβηκε, γιατί ένα χαρακτηριστικό της ψυχολογίας του θύματος ενός βιασμού είναι να νιώθει το θύμα πως αυτό φταίει για αυτό που του συνέβηκε, το οποίο πρόκειται για μια, η οποία αυτή η πεποίθηση είναι παράλογη πεποίθηση. Δεν είναι λογική πεποίθηση, αλλά εκπηγάζει μέσα από την τρομοκρατία, την ψυχική τρομοκρατία του θήτη και μέσα από τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της κοινωνίας. Μια κοινωνία η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και επαναθυματοποιεί το θύμα όταν αυτό βρει επιτέλους τη δύναμη να μιλήσει. Είμαστε πάρα πολλοί που είμαστε θυμωμένοι, και άνδρες και γυναίκες, όχι μόνο γυναίκες, όχι μόνο ομοφιλόφιλες γυναίκες, και ετεροφιλόφιλοι γυναίκες, και ετεροφιλόφιλοι άνδρες, και ομοφιλόφιλοι άνδρες, και όλοι οι ερωτικοί προσανατολισμοί, είμαστε πολλοί από όλους τους ερωτικούς προσανατολισμούς που είμαστε πολύ θυμωμένοι με αυτή την χυδαία στάση μέρους της κοινωνίας απέναντι στην κυρία Μπεκατόρου, απέναντι στην κυρία Δούκα και απέναντι σε τόσους άλλους ανθρώπους που βρήκαν το θάρρος τώρα να μιλήσουν. Και κάτι άλλο συμπληρώνει η φίλη, ενημέρωσε σε παρακαλώ πως οι θύτες δεν είναι δράκοι που πετούν φωτιές. Είναι άνθρωποι, εντός εισαγωγικών, της διπλανής πόρτας με σύντροφο και παιδιά. Και μάλιστα οι περισσότεροι είναι υπεράνω υποψίας. Ακόμα και οι ίδιες τους οι σύντροφοι όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται τη δράση τους, την όποια δράση τους, αλλά στην αποκάλυψη δεν δέχονται την πραγματικότητα. Εδώ θα θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που έχω παρακολουθήσει τελευταία για τον Ντομινίκ Στροσκάν, για τον οποίο είχε ξεσπάσει διεθνές σκάνδαλα το 2011, όταν κατηγορήθηκε για το βιασμό μίας γυναίκας η οποία δούλευε σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο διέμεινε στη Νέα Υόρκη, δεν κάνω λάθος. Παρακολούθησα όλο τον ντοκιμαντέρ με την ιστορία του Ντομινίκ Στροσκάν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η στάση της τότε συζύγου του. Και μετά που τελείωσε τον ντοκιμαντέρ, κάθισα να ψάξω τι απέγινε με εκείνη τη γυναίκα, η οποία είναι μια πολύ γνωστή και καλλιεργημένη και μορφωμένη δημοσιογράφος στη Γαλλία. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τρίτη του γυναίκα. Τι έγινε, συνέχισε αυτή η γυναίκα να στηρίζει εκείνον τον άνθρωπο? Στο τέλος της μέρας χώρισε μαζί του, διαχώρισε τη θέση της και προχώρησε στη ζωή της μαζί με έναν άνθρωπο, τον τωρινό της σύντροφο, έναν άνθρωπο εξαιρετικά καλλιεργημένο πνευματικά. Ακόμη και οι γυναίκες αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν να πιστέψουν στο τι ακούνε, γιατί όταν είσαι κακοποιό στοιχείο και όταν είσαι βιαστής ψυχών και σωμάτων,
κάνεις τέτοιο ψυχολογικό πόλεμο και τέτοιο gaslighting στα θύματά σου και σε αυτούς που είναι δίπλα σου, όλοι είναι θύματά σου. Ακόμη και τα ίδια σου τα παιδιά είναι θύματά σου, έστω και αν δεν εξασκήσεις συγκεκριμένη κακοποίηση πάνω στα παιδιά σου, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος λειτουργεί παντού με τον ίδιο τρόπο. Δεν λειτουργεί μόνο πάνω στο συγκεκριμένο θύμα. Οι δράστες τις περισσότερες φορές είναι ιδανικοί σύντροφοι. Η σύντροφος τους είναι κάτι ιερό. Οι υπόλοιπες γυναίκες είναι αντικείμενα και μάλιστα τις θεωρούν βρώμικες και ανάξιες ζωής. Πρόκειται για την ίστατη πράξη μισογυνισμού, ο βιασμός. Ίστατη πράξη μισογυνισμού. Και ίστατη πράξη μισανθρωπισμού, όποιος βιασμός. Αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις, επαναστατούν. Τόσα χρόνια που ήταν κρυμμένα τα εγκλήματα τους ήταν καλά. Δεν έδιναν δεκάρα για τις ψυχές που έκαψαν και ούρλιαζαν εκεί έξω. Τώρα κανιβαλίζουν τα ίδια τους τα θύματα. Βλέπεις το θάρρος τους, εντός εισαγωγικών, φτάνει μέχρι εκεί, τη λάσπη. Ούτε το φιλότιμο να παραδεχθούν, να παραδοθούν, να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό, αλλά και γονατιστή συγγνώμη από τα θύματα τους και την ίδια την κοινωνία, μα κυρίως από τον ίδιο τους τον εαυτό. Το διάβασα αυτό το μήνυμα, έτσι όπως το έχει γράψει η φίλη, ως μια κραυγή απόγνωσης, μια κραυγή αγωνίας, μια θυμωμένη κραυγή. Προς μια κοινωνία τόσο μα τόσο υποκριτική και μισάνθρωπη. Να σταματήσουμε να τρώμε ο ένας τον άλλο. Να σταματήσουμε να επαναθυματοποιούμε τα θύματα. Να σταματήσουμε να δικαιολογούμε την όποια μορφή βίας και την όποια μορφή και της όποιας μορφής βιασμό. Χάνω τα λόγια μου, γιατί είμαι θυμωμένη. Χάνω τα λόγια μου, γιατί έχω επαναστατήσει μέσα μου. Χάνω τα λόγια μου, γιατί έχω βιώσει από πολύ κοντά δεκάδες ανθρώπων που ταλαιπωρούνται διαβίου μετά από τέτοιους βιασμούς. Δεν το ανέχομαι, κυρίες και κύριοι, δεν το ανέχομαι να βγαίνει ο κάθε ένας που δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα τι βιώνουν τα θύματα βιασμού και να γράφει τόσο αισχρά και χυδαία σχόλια. Ας οριμάσουμε επιτέλους, ας μεγαλώσουμε ως κοινωνία και ας μάθουμε να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, να ζητάμε συγγνώμη, να ζητάμε εμείς οι ίδιοι την παραδειγματική μας τιμωρία όταν φταίμε και όταν βλάπτουμε άλλους ανθρώπους. Και επιτέλους να γίνουμε ανθρωπιστές, όχι ηθικιστές, ανθρωπιστές. Καμία, μα καμία ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής βία. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας και YouTuber και είμαι έξαλλη. Γεια σας.